Καλημέρα, Μανώλη. Καλώς τον. Καλημέρα σας από την πόλη. Με τα ωραία θέματα στην καθημερινή. Πάντα κάτι θέλει να πει ο κύριος Περβανάς. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτά που συζητάμε και αυτά που είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό που μετράει τόσο πολύ δεν είναι τα σίδερα, τα αεροπλάνα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας. Σωστό. Το προσωπικό το οποίο έχουμε εμείς, από κάθε άποψη, υπερτερεί κατά πολύ και σε επαγγελματισμό, και σε εκπαίδευση, και σε δυνατότητες, και σε γνώση, και να μην τα πω τώρα όλα. Εμένα μου τα λένε οι Ισραηλινοί, ότι θαυμάζουν τους Έλληνες πιλότους και τους Έλληνες αξιωματικούς. Όχι μόνο τους άντρες. Προχθές μια γυναίκα που έκανε τις ασκήσεις. Ναι. Σε ένα F-16 τους έκανε όλους να απορούνε εάν έτσι οι γυναίκες πώς θα είναι οι άντρες οι πιλότοι. Τέλειο. Που πετάνε και περισσότερα χρόνια. Μας έχει και ειδήσεις ο Ναύαρχος. Μανώλη, έλα, ωραία τα ρεπορτάζ σου και σε ευχαριστούμε θερμά όπως πάντα στην καθημερινή. Καλημέρα. Να το ρωτήσω κάτι. Σε διαβάζουμε να μας πει τις ειδήσεις πρώτα και μετά. Ωραία. Η είδηση προηγείται. Σωστό. Των από πάντων. Από το σχόλιο. Πάμε, Μανώλη, έλα. Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα πιο ήρεμα, επειδή σας είχα υποσχεθεί για τα Χριστουγεννιάτικα, ή πάμε κατευθείαν στα σκληρά? Πάμε στα σκληρά, Μανώλη. Πάμε, τώρα είναι τα ζόρικα. Έλα. Όπως θέλετε εσείς, εμείς έχουμε χρόνο να τα δείξουμε αυτά, όποτε θέλετε. Λοιπόν, η Χουριέτ δείχνει και λέει ότι η Ελλάδα κάνει ασκήσεις στα νησιά, σαν σε αποστατικοποιημένα νησιά. Ναι. Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι γίνονται ταυτόχρονες ασκήσεις σε πολλά νησιά και αυτό το θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Άλλωστε έχουμε ακούσει τους Τούρκους αξιωματούχους να δηλώνουν και να λένε ότι τα νησιά πρέπει να αποστατικοποιηθούν, αλλιώς θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους. Παρόμοιο, αυτό είναι στην εφημερίδα Χουριέτ το δημοσίευμα αυτό και λέει σαν αποστατικοποιημένα νησιά ασκήσεις. Τα νησιά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα, λέει η Χουριέτα, και σύμφωνα με τις συνθήκες Λοζάνης και σύμφωνα με τη συνθήκη των Παρισίων. Αλλά οι Έλληνες επιμένουν να κάνουν ασκήσεις, δηλώνει χαρακτηριστικά. Όπως και η εφημερίδα Αξάμ. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και απρεπή σχόλια, θα έλεγα, εναντίον του αρχηγού της ΑΣΔΕΝ. Απλά δεν θα πω σε αυτή τη λογική, αλλά από εκεί πέρα αναφέρεται στο ζήτημα της άσκησης που πραγματοποιείται στα νησιά. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί ιδιαίτερα. Άρα το θέμα αυτό της άσκησης τους πείραξε, έτσι, Μανώλη? Πολύ. Ενοχλεί ιδιαίτερα, διότι η Ελλάδα φαίνεται ότι και στην πράξη, αυτό που καταλαβαίνουν, ότι στην πράξη απαντά σε όλες αυτές τις δηλώσεις και τις απαιτήσεις των Τούρκων αξιωματούχων, όπως ο κύριος Καλίνη είχε πει όταν φύγει η αστυνομία από τα νησιά, όπως και η Ελλάδα εξοπλίζεται. Έχουμε δει πάρα πολλά ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες και στον τουρκικό τύπο και στα τηλεοπτικά δίκτυα που αναφέρονται στα εξοπλιστικά της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Χρουσία Κάρη έχει πει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται. Μάταιο σκόπος δήλωσε χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά φαίνεται ότι ενοχλεί και αυτή η δράση στα νησιά, αλλά γι' αυτό και το λόγο και ο Ερντογάν, τον έχουμε ακούσει. Έχει ζητήσει πριν από περίπου 2,5 μήνες να καταψηφιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή έδρασε σε αυτό το ζήτημα γρήγορα, δηλαδή πάρθηκαν αντικειμενικά γρήγορες αποφάσεις και στα εξοπλιστικά και στα πολιτικά, στα διπλωματικά ζητήματα, νομίζω αυτό το ζήτημα ενοχλεί ιδιαίτερα, για αυτό το λόγο και είχε ζητήσει και την καταψήφιση της σημερινής κυβέρνησης. Δηλαδή, τι θέλει ο Ερντογάν τώρα, να επιβάλλει και την κυβέρνηση στην Ελλάδα? Έχουμε το Μητσοτάκη που απαντάει στον Ερντογάν. Τι θέλει δηλαδή τώρα, να πει και ποιον θα έχει πρωθυπουργό η Ελλάδα? Ο λαός αποφασίζει, Μανώλη μου, το ξέρεις. Ναι. Η αλήθεια είναι, στην 20ετή θητεία του, ο Τούρκος Πρόεδρος μέχρι τώρα δεν είχε εκφράσει την προτίμησή του ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ούτε κανένας Έλληνας πρωθυπουργός για το τι θα γίνει στην Τουρκία. Το τι πρέπει να ψηφίσει ο τουρκικός λαός. Ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Ερντογάν είπε ότι οι Έλληνες πρέπει να καταψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Τώρα από εκεί πέρα, όπως και την σιωπή στο Δένδια. Το έχει πει αυτό ο πρόσωπος του κυβερνητικού κόμματος, ο Μέλτσερ Ρίγκ. Έχουμε ακούσει αυτές τις δηλώσεις. Τώρα από εκεί πέρα, όπως και με τον Μητσοτάκη, έχουμε ακούσει για τον ίδιο. Τώρα από εκεί πέρα, αν αλλάξει απόψεις όπως άλλαξε με άλλους ηγέτες, αυτό βεβαίως θα το δούμε στο μέλλον. Το απάντησε ο Μητσοτάκης όμως. Για να πάμε να δούμε, να δούμε αυτό το μπραντεφέρ. Ελάτε, φύγαμε. Κ. Ερντογάν, βέβαια, δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε τον κύριο Τσίπρα απέναντί του. Όμως έχει εμένα. Και έχει εμένα, γιατί αυτό επέλεξε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και κανείς άλλος. Όμως,
Στον κύριο Ερντογάν απευθύνομαι με ειλικρίνεια όταν του λέω πως η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις αλλά ανοιχτό το παράθυρο στις προσεγγίσεις. 9 και 18 πρώτα λεπτά. Μανώλη, μου είπαν ότι χθες ήσουν ένα πατριαρχείο και έχεις ωραιότατα πλάνα και στιγμές πολύ όμορφες. Στο Μέγα Ρεύμα, σε μια κοινότητά μας, στο Μέγα Ρεύμα, στο Βόσπορο. Μπράβο. Εκεί ακριβώς ο Μητροπολίτης Κιδωνιών μαζί με το Αθηναγόρας, ακριβώς μαζί με πολλά, δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρωθήκαμε εκεί. Πήγαμε το Θείο Βρέφος όλοι μαζί στη Φάτνη, ναι. Ανάψαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, περάσαμε υπέροχα, ακούσαμε παραμύθια από τον Μητροπολίτη προς τα παιδιά. Πραγματικά, ξέρετε αυτές τις στιγμές, και εκκλησία μαζί με τη Ρωμιοσύνη σε μια πόλη που δεν είναι εντός της Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, ναι. και οι έννοιες του εξωτερικού μας καταλαβαίνουν όπου και αν ζουν, έχει μια εντελώς διαφορετική αξία. Έτσι. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο Παπαλιάρη. Πραγματικά όλα ήταν τόσο άψογα. Είχαμε και καλαμπόκια και κάστανα και ζεστό κρασί. Τα παιδιά έρχονται ακόμη πιο κοντά, τα Ρωμιόπουλα που, ξέρετε, εδώ ακούν μόνο τουρκικά, έρχονται ακόμα πιο κοντά, μόνο στα σχολεία, και σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί να έρθουν πιο κοντά στην εκκλησία και στην ελληνική γλώσσα, και πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε και έχουμε κι άλλα. Θα ανάψουμε και το δέντρο στην Αγία Τριάδα, το δέντρο στον Ιχώρη. Εδώ εμείς, όπως και στο σπίτι μας, όπως βλέπετε, προσπαθούμε να τηρήσουμε με κάθε τρόπο τα ήθη και τα έθιμά μας. Πήρες και την κόρη, Μανώλη. Πήρες και την κόρη μαζί. Ορίστε. Πήρες και την κόρη μαζί. Πήρα και την κόρη. Από τώρα. Και σένα σε πηγαίνανε επιτσιρικά, έτσι δεν είναι. Σε πηγαίνανε και σένα μικρό εκεί. Πήγα. Είναι εκεί η κόρη. Α, εδώ είσαι αγκαλιά με το μωρό. Ναι. Νάτος. Νάτος ο Μανώλης. Κάποια πλάνα υπάρχουν. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να έρθουμε όλοι. Δηλαδή πιο κοντά και στην εκκλησία και σε αυτό που λέμε η λογική του Ρωμιού εδώ στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό προσπαθούμε να το τηρήσουμε με κάθε τρόπο. Το ήθος σου και η ευπρέπειά σου είναι έκδηλα σε κάθε σου δραστηριότητα και πάνω απ' όλα η μάχη που δίνεις στο ρεπορτάζ και αυτό το οποίο κάνεις, να μπορείς να ισορροπείς σε μια ξένη χώρα, εχθρική χώρα. Να ο Μανώλης με την κορούλα του εδώ, όμορφες στιγμές. Μπράβο. Καλά, Μανώλη, εντάξει, μπράβο. Δεν θα χρειαστεί πολύ πρίκα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι σχετικά με αυτό. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό. Σήμερα αυτό, μετράμε περίπου 3.000 Έλληνες. Αν έχετε και τη φωτογραφία στο ιερό που είμαστε όλοι μαζί μπροστά, θα ήθελα να τη δω, γιατί αυτή είναι η Ρωμιοσύνη, η εκκλησία. Βεβαίως, βεβαίως. Που είμαστε τόσο κοντά, και νομίζω αυτό είναι το σύμβολο. Και... Α, μπράβο. Αυτή είναι η φωτογραφία μετά από 100 χρόνια, θα λέει ο Μανώλης Κωστίδης με την κόρη του. 3.000 Έλληνες, 4 περίπου, ναι. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μπράβο. Δεκάδες χιλιάδες. Ξεπερνούσαν τις 100.000 σε καταγραφή. Η μουσουλμανική μειονότητα ήταν περίπου 100.000. Ναι. 100.000 και κάτι παραμένει η μουσουλμανική μειονότητα. Ναι. Οι Έλληνες στην πόλη έχουν αφανιστεί. 130.000 έχουν αφανιστεί. Μάλιστα. Δεν μάλιστα. Είναι αστείο να εγκαλεί η Τουρκία την Ελλάδα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να την εγκαλεί ότι σε αυτό το θέμα παραβιάζει συνθήκη της Λοζάνης? Σωστό. Είναι τουλάχιστον αστείο. Μανώλη, ποιος λέει... Εγώ για να, για να ισορροπήσω κάτι, θέλω να πω, ναι, την αλήθεια. Έλα. Τα τελευταία χρόνια με τον Ερντογάν, ναι, ζούμε τα καλύτερα μας χρόνια ως Ρωμιοί, όμως αυτό που λέει ο κ. Σποτόπουλος έχει μια πραγματικότητα, γιατί είμαστε και πάρα πολύ λίγοι. Έχει μια εντελώς διαφορετική λογική η τωρινή κυβέρνηση σε σχέση με τις μειονότητες, σε σχέση με, μάλιστα, το παρελθόν, με το άλλο κράτος. Υπάρχουν τα προβλήματα όπως και εδώ, όπως και ενδεχομένως και οι μειονότητες στη Θράκη. Αλλά αριθμητικά έχουν γίνει τέτοια γεγονότα στο παρελθόν εδώ, στην Κωνσταντινούπολη, που πραγματικά δεν έμεινε, έμειναν ελάχιστοι Ρωμοί. Ο Μανώλης καλά κάνει και το λέει. Όμως έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα, ναι, το οποίο μπορούμε και να το αξιοποιήσουμε και στην Αμερική. Ναι. Αυτές οι ιστορικές χριστιανικές κοινότητες, εκεί που γεννήθηκε ο χριστιανισμός συνολικά στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο στην Τουρκία, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είναι υπό εξαφάνιση, είναι υπό διωγμό. Αυτές οι εικόνες μας ξανασυνδέουν με 2.000 χρόνια ιστορίας, μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, διότι από εκεί ξεκίνησε ο χριστιανισμός, έτσι δεν είναι? Από την Ιερουσαλήμ, στην Αλεξάνδρεια, στη Μέση Ανατολή, στη Μικρά Ασία.
και δυστυχώς σήμερα οι χριστιανοί έχουν ή εξαφανίζονται ή τίνουν προς εξαφάνιση και βρίσκονται σίγουρα υποδιωγμό. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και στον Μανώλη, γιατί ακούσαμε για τις εκλογές, βλέπω ότι ο Ερντογάν μάλλον ανακάμπτει. Ο Κιλιτζάρογλου δεν τα πήγε καλά στην Αμερική, ναι, στο ταξίδι του. Ποιος θα κάνει πρώτος, εμείς ή οι Τούρκοι εκλογές? Εδώ είναι το θέμα. Μανώλη, του βάλα τα δύσκολα τώρα. Ναι, θα το δούμε αυτό. Εσείς κάτι πήρετε αυτή σας τώρα, δεν γίνεται τώρα. Εν πάση περιπτώσει... Κοντά στο Μητσοτάκη είστε, κοντά στην Τώρα την Παγκογιάννη είστε. Η κυρία... Κοντά στους κορυφαίους, κάτι θα πήρε το αυτή. Ένα λεπτό. Ναι. Μισό. Τώρα είναι αυτιάς. Ναι. Έτσι, μπράβο. Αλλά δεν έχει πάρει κάτι το αυτή σου πονηρέ καθηγητή? Λοιπόν, κοιτάξτε, λέγονται πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι μένουμε σε αυτό που έχει από την αρχή ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας και την εξάντληση της θητείας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή από τον Απρίλιο και μετά είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο. Αυτό που ήθελα να πω στο Μανώλη και σαν είδηση είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να πάρει την Αξενέρ με το μέρος του και να δούμε μια μεγάλη ανατροπή στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο Κιλιτζάρογλου, σε αυτόν που είχαν ποντάρει και οι Αμερικανοί, διότι θέλουν να ξεφορτωθούν τον Ερντογάν. Δεν τα πήγε στην Ουάσιντον. Την βόμβα τελευταία στιγμή. Μα τώρα η Αξενέρ γουστάρει για Ερντογάν. Μανώλη. Και ένα λόγο που γίνονται όλα αυτά και στη Συρία είναι ακριβώ για να διασπάσει το μέτωπο τη Ελλάδα. Τώρα ρίξατε, είπατε κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο για τη Συρία που είπε ο κύριο Κερίδη, γιατί προσπαθεί να διασπάσει του εθνικιστέ στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής η κυρία Ξενέρη έχει απορρίψει οποιαδήποτε προσπάθεια, αλλά γίνονται προσπάθειες. Αυτό το επιβεβαιώνω. Γίνονται προσπάθειες και προς τους Κούρδους και προς τους εθνικιστές. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Η ίδια η κυβέρνηση του Ερντογάν προσπαθεί να προσεγγίσει και τους Κούρδους και τους εθνικιστές. Έχει απορρίψει. Ερντογάν και Αξενέρ το παίρνουν το ματσάκι στην Τουρκία. Ναι. Βεβαίως. Η Αξενέρ είναι δυναμική, έχει ένα ρεύμα στα ακροδεξιά. Ναι. Και όσο ο Κιλιτζάρογλου δεν δηλώνει επισήμως την υποψηφιότητά του, η Αξενέρ περιμένει. Όταν όμως δηλωθεί η υποψηφιότητα Κιλιτζάρογλου, υπάρχει το ενδεχόμενο η Αξενέρ να λακίσει και να πάει με τον Ερντογάν. Γίνονται πάρα πολλά στην Τουρκία. Πόσες πιθανότητες έχουμε για τούτο εδώ που λέτε? Και το λέτε πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το πιθανότερο να κάνω και δεύτερη πρόβλεψη είναι ότι ο Ερντογάν θα επανεκλεγεί, αλλά θα χάσει την πλειοψηφία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και θα μπούμε σε μια μεγάλη αστάθεια στην Τουρκία. Αυτή είναι η δικιά μου η πρόβλεψη εν όψει των εκλογών του Ιουνίου.